We at Telegram love blockchain. The reason we love blockchain, it's a technology of the freedom. We care about freedom. Even our logo, the paper airplane, symbolizes freedom to move in three dimensions. Παράταση 48 ωρών πήρε η κράτηση του ιδρυτή του Telegram, Pavel Durov, από τις γαλλικές αρχές, με τον Emmanuel Macron να δηλώνει πως η σύλληψη του Durov δεν ήταν πολιτική απόφαση, προσθέτοντας ότι φέρεται να έγινε στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας και η τιμιγορία θα ληφθεί από δικαστές. Η σύλληψη του προέδρου της Telegram, Pavel Durov, σε γαλλικό έδαφος, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας δικαστικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση πολιτική απόφαση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, τονίζει ότι οι σοβαρές κατηγορίες εναντίον των Durov απαιτούν εξίσου σοβαρά στοιχεία. Διαφορετικά, η υπόθεση εναντίον του θα θεωρηθεί πολιτική κίνηση. В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций, ну и можно сказать, что даже прямого запугивания руководителя крупной компании. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο επιχειρηματίας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 20 έτη. Η προφυλάκηση του Durov λήγει την Τετάρτη.